έναρξη τελετής. Καλωσορίσατε στην τελετή υποδοχής των σπουδαστών και σπουδαστριών ακαδημικού έτους της Ακαδημίας μας 2024-2025. Αγιασμός. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εγκρατίας διδάσκαλον ανέδειξεσαι τη πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Παναγίω το και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των τεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Προσχόμεν. Ευλογείτε θάλασσα και ποταμέ των Κύριων, οι καταβέντες εις θάλασσαν εν πλήση, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής, αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Σοφία. Πράξον των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Προσχόμεν. Εν τες ημέρες εκείνες επιβάντες πλοίο αδραμητινό, μέλλοντες πλην τους κατά την Ασίαν τόπους ανοίχθημεν. Όντως συνημήν Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος. Τη τετέρα κατήχθημεν εις ειδώνα, κακήθεν αναχθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, για το τους ανέμους είναι εναντίους, το τεπέλαγος, το κατά την κηλικίαν και παφιλίαν διαπλέψαντες, κατήλθομεν εις μοίρα της Λυκίας, κακή Ευρών εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρίνων, πλέον εις την Ιταλίαν, ενεβίβασεν ημάς εις αυτό, εν ικανές δε ημέρες βραδιπλοούντες, και μόλις γενόμενοι κατά την Γνίδων, μη προσεόντος ημάς του ανέμου υπεπλέψαμεν την Κρήτην και σαλμόνιν μόλις παραλεγόμενοι αυτήν, ήρθομεν εις τόπο την Α, καλούμενον καλούς λιμένα. Δόξα σοι Κύριε, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κυρίνη πάση και το πνεύμα τη σου εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το των όχλων επικείστε το Ιησού του ακούειν των λόγων του Θεού και αυτός είναι εστός παρά την λίμνη της Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων ο ειν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων. Και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου του όχλου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπίσκοπου ημών Μάρτου. Κύριε ελέησον. Και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον. Κύριου δεηθόμεν.
Υπέρπευσε βούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπερπλεόν των οδηπορούν των οσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της ακαδημίας ταύτης του διοικητού, υποδιοικητού, υποαξιωματικών και σπουδαστών αυτής, ως και πάντων των υπηρετούντων εν αυτή του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησο. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησο. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια η και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας τη αχράντος σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνου συν εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατίστε και οράτου αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημώνο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψε ώστε κεραντισμού και γενέστο ημιν Κύριε εις υγείαν ψυχίστε και σώματος. Σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης ευσεβέσιν κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σούσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σων δωρεών αξιούς ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσατα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα τους εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ουρανού και γης ποιητά, ο δεσπόζων ανέμων και θαλασσών και εν σοφία κυβερνών τα σύμπαντα, ο κατασκηνών των άνθρωπων εις τα πέρατα της θαλάσσης και τη ήχηρή καθοδηγών αυτών, ο επιτιμήσας το ανέμο και διασώσας εκ καταποντισμού τους ιερούς μαθητάς σου,
ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων και επί των κυμάτων, των δε Παύλων τρεις ναυαγίσαντα, και Πέτρων των πρόκριτων μαθητήν κλειδονιζόμενων επί της χυμαζομένης θαλάσσης σώους διατηρήσας, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη, και δώρησε τη Ακαδημία ταύτη την θείαν σου ευλογίαν, τις δε σπουδαστές αυτής κατάπεμψον των θείων φωτισμών, όπως εσύ ως περατούνται στα σπουδάς αυτών, λαμπράν έχωσιν στα διοδρομίαν, κράτηνον αυτών τους βραχίωνας, ικάνωσον αυτούς εν σοφία και δυνάμει υπηρετήν, τα εις αυτούς πιστευθυσόμενα σκάφη, και τήρησον. Παρακαλώ, κλείστε τα κινητά σας την ώρα του αγιασμού. Και τήρησον αυτούς ατρότους και ανεπηρεάστους από παντός κινδύνου υπό την κρατεάν σου σκέπην. Κυβέρνησον αυτών την ζωήν και διαφύλαξον εν τες καρδίες αυτών άσβεστον την φλόγαν της προσέ πίστεως και της προς την μητέρα πατρίδα αγάπης. Κατεύθυνον δε τα στρίβους αυτών και καταξίωσον τιμίως υπηρετήν τα συμφέροντα του έθνους και την ένδοξον αυτού σημαίαν υπερηφάνος περιφέρειν ανά την Ιφίλιον. Πρεσβείες της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, του εναγής πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού Προστάτου των Ναυτικών, πάντων των ενχείων διαλαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πλάτων Οσχίου και τον Συναυτό, ετι δε Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Ανδριανουπόλεως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο, οφείλω να στραφώ προς τα παιδιά. Παιδιά μου, πριν από μερικές ημέρες η Βουλή των Ελλήνων διοργάνωσε μία εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Ψαρών και για τον ναυμάχο και πολιτή Κωνσταντίνο Κανάρη. Με τη φροντίδα των δύο βουλευτών της Κύου εκλήθηκε ο άνθρωπος που σας μιλάει αυτή τη στιγμή να πει τις δικές του σκέψεις. Όταν ανέβηκα στο βήμα της Γερουσίας, μία όντως ιστορική στιγμή για την επίγεια παρουσία της ζωής μου, ο τρόπος με τον οποίο συστήθηκα στο ακροατήριο ήταν ότι ιερότερο έχω στη ζωή μου και για τον οποίο καμαρώνω. Ότι αυτός που σας μιλάει, που σήμερα, είναι ο γιος ενός ναυτικού. Σήμερα λοιπόν αυτός που σας μιλάει είναι αφενός μεν ο γιος ενός ναυτικού, αφετέρου δε ο πατέρας ο δικός σας, πολλών ναυτικών. Διαλέξατε, παιδιά μου, να ασχοληθείτε στη ζωή σας με ό,τι σημαντικότερο έχει η Ελλάδα. Με εκείνο που αιμοδοτεί την καρδιά και τις πλεύες της, με εκείνο που οξυγονώνει τους πνεύμονές της, με εκείνο που φωτίζει τα μάτια της, με την ελληνική εμπορική ναυτιλία, το 8ο θαύμα του κόσμου. Πρέπει να είστε περήφανοι, γιατί αυτό το οποίο μετά από λίγα χρόνια θα κληθείτε να κρατήσετε στα χέρια σας, είναι αυτό που κράτησε ελεύθερη την ανθρωπότητα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
όταν ξεκίνησε ο αγώνας των ελευθέρων λαών απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις του άξονα, υπήρχαν μεγάλες δυνάμεις που ήταν επιφυλακτικές να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για τη διατήρηση της ελευθερίας της ανθρωπότητος. Και βρέθηκε τότε εκείνο που λέμε τα Άγια της Αγίας της Φυλής μας, η ελληνική εμπορική ναυτιλία, να ταξιδεύει με τα πλοία της στον ωκεανό και να τον κρατάει ανοιχτό, ώστε άφοβα οι μεγάλες δυνάμεις να έρθουν στο πλευρό των μαχωμένων κρατών και να κατατροπώσουν τον άξονα. Εσείς, οι απόγονοι αυτού του μεγάλου θαύματος, πρέπει να είστε περήφανοι, γιατί εκείνοι πριν από εσάς πέτυχαν πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα τον θρίαμβο των ελευθέρων ανθρώπων κατά την περίοδο εκείνη. Αλλά και στους καιρούς της ειρήνης, η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι ο πρώτος παράγοντας της επιβιώσεως του έθνους μας. Όταν στην δεύτερη, μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σημαντικότερη σελίδα της νεότερης ιστορίας, δηλαδή στην ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τον Μάιο του 1979, υπεγράφεται το σχετικό πρωτόκολλο, τότε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Γεωργίου Καραμανλής, έλεγε στους Ευρωπαίους, «Η Ελλάδα μπαίνει στην ΕΟΚ με την πρίκα της» και αναφερόταν στην πρώτη ανατινικουμένη ελληνική εμπορική ναυτιλία. Εάν σήμερα η Ελλάδα μπορεί να καμαρώνει ότι είναι ισότιμο μέλος της οικογένειας των ευρωπαϊκών κρατών, και αυτό το οφείλει σε εσάς. Τρίτον, στα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας δοκίμασε μια μεγάλη κρίση. Ηθική καταρχάς και στην συνέχεια ως συνέπειά της και οικονομική. Και η ταπεινότητά μου εκτιμάει ότι αυτή την κρίση την γνωρίσαμε γιατί εστρέψαμε την πλάτη μας στην ελληνική εμπορική ναυτιλία. Εστρέψαμε αλλού την προσοχή μας και αφήσαμε την δύναμη της Ελλάδος που λέγεται ελληνική εμπορική ναυτιλία μακριά από το πεδίο των ενδιαφερόντων και των φροντίδων μας. Αλλά και σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της κρίσεως και πάλι όταν τα ελληνόπουλα εστράφηκαν προς τη θάλασσα, απέκτησε η πατρίδα μας δικαίωμα να ελπίζει, δικαίωμα να προσδοκά, δικαίωμα να ζει. Και τέλος, εδώ στη Μητρόπολη μας, στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου στραφεί κανείς, στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της παιδείας, στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, στον χώρο της καθημερινής κοινωνικής ζωής, ότι όμορφο υπάρχει, δεν προέρχεται από πουθενά αλλού παρά από χορηγίες και δωρές ανθρώπων της θάλασσας. Και τους πλοιοκτήτες, τους εφοπλιστές και τους ναυτικούς που ταξιδεύουν μέσα στα πλοία και προσφέρουν για τον τόπο μας. Ώστε νομίζω δικαιολογημένα να λέγω ότι το καντήλι στις εκκλησιές μας ανάβει και καίει με αρμυρό νερό. Παιδιά μου, περήφανος για σας και περήφανοι και οι γονείς σας για σας, σας υποδεχόμαστε στην πόρτα όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον έξω κόσμο. Και η παρουσία σας εδώ αποτελεί αφενός μεν εγγύηση της εθνικής ακεραιότητος τούτων των ξεχασμένων από πολλούς μέσα στο Αιγαίο πέλαγος βράχων, όπως έγραφε και ο Ανδρέας Κάλογος, αφετέρου δε αποτελεί εγγύηση και για την σημερινή και την αυριανή οικονομική και κοινωνική πρόοδο του έθνους μας, που εξακολουθώ να επιμένω ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα και περισσότερο απ' όλα σε αυτό που λέγεται ελληνική εμπορική ναυτιλία, στα Άγια των Αγίων του Ελληνισμού. Να είστε όλοι σας περήφανοι, να είστε όλοι σας καλά. Σε
Σεβασμιά αδελφέ, σεβαστοί πατέρες, κύριε Γενική Γραμματέα Ναυτιλίας Κελιμένων, κύριε Βαγγέλη Κυριαζόπουλε, κύριε Βουλευτάκη, ο κυρία Υπουργή, κύριε Νόμι Μουταράκη, κύριε Βουλευτάκη, ο κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη, κύριε Δήμαρχε Νουσών, κύριε Δήμαρχε Νουσών, κύριε Διοικητά του Ναυτικού Κλιμακίου Χίου, κύριε Κεντρική Μενάρχα, κύριε Διευθυντά Διεύθυνση Αστυνομία Χίου, κύριε Διοικητά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου, κύριε Διοικητά ΑΕΜ Μηχανικών Χίου, κύριε Πρόσωπε τη 96 ΑΤΕ, κύριε Πρόεδρε του ΣΦΟ, κύριε Επίτιμα Αρχηγέ τη Ελληνική Αστυνομία, κύριε Επίτιμα Άντρε Παρχηγέ του Σώματο, κύριε Ναύαρχη και ανώτατη αξιωματική ευωδούμα του Πρώην Αποστολία του Σώματο και διαταλέσσεται στι υφέ τη ΑΕΜ του Σώματο, κύριε Πρόσωπε τη Αντολικών Αρχών και Σώματο Ασφαλεία Συνήσεων του Σώματο, κύριε Πρόσωπε των Φυλακών Εταιριών και Ετοιμάτων, κύριε Πρόεδρε του ΣΑΕΝ Χίου, κυρία εκπρόσωπε τη Βίστα Γλάση, διευθύντρια του Οργανισμού Γυναικών τη Μακυλία και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αργέου, κυρία Ελένη Πανοπούλου, κύριοι καθηγητέ του Πρεσβυτερίου των Μινουσών, αγαπητοί καθηγητέ, αγαπητοί γονεί και συγγενεί των σπουδαστών και σπουδαστριών τη Ακαδημία μα, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σα στην κολλική υποδοχή των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών τη Ακαδημία μα σήμερα. Ανάγνωση τη συμβαρύνση 30-24 ημερησία διαδοχή του κοινού. Αγαπητά μα παιδιά, με τι ευλογίε τη Εκκλησία μα και τη ευχή όλων μα, σα καλωσορίσουμε στην Ακαδημία Γορτίνα του 2000. Έχετε εισέλθει στη μεγάλη σπουδική οικογένεια τη ελληνική εποχή ναυτιλία και σε ένα από τα παραδοσιακά ναυτικά κουδευτήρια τη Ελλάδα. Από όπου έχουμε αποκτήσει καταξιωμένη αξιωματική του Γορτίνα του ναυτικού. Νέοι σπουδαστές και σπουδάστριες, η σημερινή ημέρα αποτελεί έναρξη ενός κεφαλαίου για όλους εσάς, ένα ταξίδι γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης στον αναπτυξιακό αλλά και συνάμα συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας. Επικρατούμε την επιλογή σας να γίνετε μέλη της μεγάλης αυτής της οικογένειας. Οι ευκαιρίες που ανοίγονται από εδώ και πέρα είναι πολλές και πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε. Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε θα είναι δύσκολος, θα έχει τουρτούνες αλλά και βουνάτσες. Προνόμια, αναγνώριση και καταξίωση. Αυριανοί καπετανέ και καπετάνισσες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Ο τομέας της ναυτιλίας ήταν και είναι η ψυχή της Ελλάδας, καθώς η χώρα μας κατέχει σημαντική θέση στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. Εσείς, νέοι σπουδαστές, θα αποτελέσετε τους αυριανούς ηγέτες και επαγγελματίες αυτού του κλάδου. Μέσα από τα μαθήματα, τις πρακτικές εμπειρίες και τις συνεργασίες με καταξιωμένους επαγγελματίες, θα αποκτήσετε τα εφόδια για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το επάγγελμα. Το επάγγελμα που επιλέξατε είναι τρόπο ζωής. Για να γίνετε σωστοί πλοίαρχοι, πρέπει να δείξετε υπευθυνότητα, οριμότητα και πειθαρχία. Ερετήν κρίνε πρώτα γενέστε, πριν πειδαλεί σε επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να έχετε γίνει κοπηλάτες, πριν πάρετε στα χέρια σας το πιδάλιο του πλοίου. Το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδημίας μας συνεχίζει το όραμα των ιδρυτών της σχολής μας, η οποία χτίστηκε το 1957 με πρωτοβουλία και τη συμμετοχή των επιφανών και όχι μόνο νησιακών οικογενειών, ενώ ουσιαστική υπήρξε η ηθική και η ηθική συμβολή των ανεμνήστων ευεργετών Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα. Το 1965 στεγάζει για πρώτη φορά τη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού και στη συνέχεια την ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Το 1996 το κτίριο ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε με γενναία χορηγία του Ιδρύματος Λέοντος Κασπασίας του Λεμού, ενώ από το 1998 μέχρι και σήμερα στεγάζει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κλιάρχων Νουσών. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι πλήθος άλλων γνωσιωτικών ευνουσιωτικών χιακών και όχι μόνο εφοπλιστών έχει κατά καιρούς πραγματοποιήσει αξιόλογες δωρεές προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής μας. Τη δεδομένη κοινωνική στιγμή μας στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση της ΑΕΜ Νουσών εντάχθηκε στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 με το ποσό επιχορήγηση του 1.661.000 ευρώ χάρη στις άγνωστες προσπάθειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής του Δήμου Νησών αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Το εν λόγω εγχείρημα θα προσφέρει πολλαπλά ωφέλη, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά,
καθώς και τα συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών και των σπουδαστριών μας, στην εξοικονόμηση πόρων, στη βιωσιμότητα και στην ιδιωτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος μάθησης και εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ενταχθεί και η προμήθεια ενός πλήρως εξελιγμένου δραστηρίου πολυμέσων, ένας σταθμός μετεωρολογίας, καθώς και αναβάθμιση του υφιστάμενου προσωμική γέφυρας με δύο νέους σταθμούς. Το ανωτέρω εγχείρημα έρχεται να συμπληρώσει τους τρεις νέους πλήρως εξελιγμένους προσωμιωτές έκτης ραντάρ ΑΡΠΑ, GMDSS και χειρισμού υδρών φορτίου, οι οποίοι και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για το σχολείο μας. Αυριανή αξιωματική του εμπορικού μας ναυτικού. Η Ακαδημία μας δεσμεύεται να σας παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας. Οι καθηγητές σας και το διοικητικό προσωπικό είναι εδώ για να σας στηρίξουν και να σας οδηγήσουν σε κάθε σας βήμα. Σας κατανοούμε με αγάπη και θα είμαστε συμμέτοχοι και συμπαραστάτες σας σε αυτό το ταξίδι. Σας καλούμε να εκμεταλλευτείτε πλήρως αυτή την ευκαιρία. Μελετήστε με αφοσίωση, αναζητήστε την αλήθεια και καλλιεργήστε αξίες όπως το φιλότιμο, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός. Αποτελείτε το μέλλον της ναυτιλίας και η προετοιμασία σας για το ταξίδι αυτό ξεκινά εδώ. Ταξιδέψτε την κανονική σημαία μας στα μήκη και τα πλάτη αυτού του κόσμου με σεβασμό πάντοτε στην ανθρώπινη ζωή. Τέλος, ως προσευχές του έθνους μας ανά την Ισπύριο, να έχετε πάντα τη χώρα μας μέσα στην καρδιά σας και να την εγκαταστήσετε σε όποιο σημείο της Ισπυρίου και αν βρίσκεστε. Στη μνήμη των περισσότερων ναυτικών που έδωσαν τη ζωή τους για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η ελληνική εμπορική ναυτιλία! Ζήτω! Κάθε χρονιά και φέτος απονέμονται τιμητική έπαιρνη στους αξιότιμους σπουδαστές και χρηματικά βραβεία που προσφέρονται από δημοκρατικές εταιρείες και φορείς, τους οποίους και ευχαριστούμε. Τέταρτο έτος. Έπαιρνος με την αριθμό των 300 ευρώ που προσφέρεται από την δημοκρατική εταιρεία Κράσικο Κοινοβουλευτή, απονέμονται στον σπουδαστή Δημόπουλο Κρασόπουλο του Σόλωνα, ο οποίος είχε την πρώτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των σπουδαστών, σήματά του Ξαμίου. Και η αδερφή του, επειδή το παλικάρι μας ταξιδεύει, είναι και εκείνη σπουδάστρια στην Ακαδημία μας, θα παραλάβει τον έμπαινα δύο αυτού. Είναι η αδερφή του. Θα ξεπατάει περίπου ένα μήνα. Συγχαρητήρια. Έφερνος νοηματικό βραβείο 500 ευρώ που προσφέρεται από την εθνική εταιρεία Capital Management, αναπονέμοντας στο σπουδαστή Γεώργιο Σκανδάλη του Μιντιάδη, ο οποίος είναι τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των σπουδαστών σήμερα του εξαμήνου. Και ο πατέρας του σπουδαστή, όπως προσέχει και εκείνος ο αρχιστήτης, να παραλάβει το βραβείο. Είναι εδώ πατέρας. Και η μητέρα, εντάξει. Δημήτρο Κλαβόνη του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των σπουδαστών της ΣΥΓΜΑ του Κωνσταντίνου. Παρακαλείτε ο καθένας του Χάρης, όπως της εταιρείας να πεδώσει τον Έμπαινο, ανταυτού επειδή και αυτός ταξιδεύει, θα παρακαλέσω τον κύριο Παριάρο ή την κυρία Γαλάτη, ο οποίος μπορεί να το πει.
Τρίτο έτος. Έφερε στο χρηματικό γραφείο 400 ευρώ προσφέρεται από την εφηβική εταιρεία Gastro FTD, απονέμεται στο σωστή Νικόλα Φραντζίνη Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε την πρώτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των σπουδαστών 10 και 6 των εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Παρακαλείται η κυρία Μαρία Λουδάρου, εκπρόσωπο της εταιρείας, να εκδώσει τον έφερε το γραφείο. Γιατί το παιδί μας ταξιδεύει.
Καλό ουρανό ευχής. Καλά ταξίδια. Έπαιρνος με χρηματικό βραβείο 500 ευρώ προσφέρεται από την αυτοκινητική εταιρεία Μινέρβα Μαρή, αγωνέμου το συμβαστή Χρήστο Καρπέτη Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση με τις ασφαλιστών, αλλά και τα εξαμήνων του προηγούμενου καταδρομικού έργου. Και η παραγωγή κυρία Εγωπούλου να προσέλθει και ο εξεγγελής ο κ. Παγιώρης να προλάβει το... Όποιος δεν αισθάνεται καλά, να έφερνος με χρηματικό βραβείο 300 ευρώ προσφέρεται από την αυτοκινητική εταιρεία Φόρεν Προσίβιν, απονέμοντα το συμβαστή Φώτη Οδόλωμα του Μισαγγελίου Τζίου Σίδη, τη τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των ασφαλιστικών συμβαστιών ΑΒ Τσαμίνα και προηγούμενου έτου. Παρακαλείται ο κύριο Πανδρίδη, εμπρό τη εταιρεία, να σου δώσει τον έφερνο το βραβείο και η μητέρα του αναφέρου συμβαστή, ο οποίο και αυτό εκτελεί το δικό ταξίδι, είναι εδώ η μητέρα του. Όχι, ωραία. Παράδει τη λιβαγιά. Χρηματικό βραβείο 500 ευρώ προσφέρεται από το Νοσοκομιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόσμος στον συμβαστή Δέλτα Εξαμήνου Νικόλα Πούλια Ριζοβαγγέλου, ο οποίος κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποίησε συνολικά το μεγαλύτερο σε διάρκεια εκπαιδευτικό ταξίδι ή τις 215 ημέρες. Παρακαλώ. Άλφα Εξαμήνου, Νικόλα Στραβελάκη του Ιωάννου, ο οποίος εισήχθη την πρώτη σε γενική σειρά κατά 69 και άρχισε την λιγότητα του Παραγόνα από το ΠΑΚ. Πυρματικό βραβείο 500 ευρώ προσφέρεται από την εταιρεία Λιβανός Ελλάς στο συμβαστή πρώτου εξαμήνου Χρήστο Μιχαηλίδη του Αθανασίου, ο οποίος εισήχθη την πρώτη σε γενική σειρά κατάταξη στην ΑΕΝ κάποιων μισών. Ο οποίος εισήχθη στην ΑΕΝ πλειάρχων μισών προερχόμενος από το ΤΙΝ στη Τσάκο σε ελληνικά εκπαιδευτήρια ανεφορικών σπουδών. Παρακαλείται ο διευθυντής του σχολείου κ. Μητράτης Ξινός, ο οποίος εκπαιδεύει τον μαθητή του κ. Μητράτης. Χρηματικό βραβείο 500 ευρώ δίνεται στο Σύλλογο Σπουδαστών για την οικονομική ενίσχυσή του από την εταιρεία Ναβικέντρος Σύγχρονων Consultants. Παρακαλείται η κυρία Βεζεντάκου και αντιστοίχω στον κύριο Σπατζή, πρόεδρε. Παρακαλείται ο κύριο Ιδιανό Παμπλήτη, πρόσωπο τη εταιρεία, όπω επιδώσει τον έπαινο στον αντιπρόεδρο τη σχολή, ο κύριο Κασό.
επίσης πνευματικό ποσό της 300 ευρώ δίνεται στους Σύλλογους Συμβαστών για την εφαρμογή ενίσχυσή του από την εταιρεία Blue Planet Shipping. Παρακαλεί το Καρταγιώργο Σπαταγίδης, όπως προσέχει την επίδοση του στον πρόεδρο της πωλήσης. Μας, να μην κάνουμε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι για 13η χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα σύνθεσης των σπουδαστών και των σπουδαστών της Ακαδημίας μας, μια ενέργεια την οποία υλοποίησε ο αείμνηστος κατά Αλέξανδρος Λιγνός και συνεχίζει μέχρι και σήμερα ο αδελφός του κατά Γιάννης Λιγνός με τη συμμετοχή πολλών. Η μία του Συλλόγου Σπουδαστών της Ακαδημίας μας είναι να τιμήσουμε τον κατά Γιάννη Λιγνό και τους λοιπούς χορηγούς του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική στήριξή τους, επιδίδοντας ένα σχετικό αναπτυξιακή πλακέτα. Παρακαλείται ο Καρταγιάννης να προσέλθει για να παραλάβει την πλακέτα από τα παιδιά. Δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα. Φεύγουν από τα σπίτια τους, νοικιάζουν, πληρώνουν. Ο Καρταγιάννης μας πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του εξήγησής μας. Το που μου δώσετε σήμερα είναι το πολυτιμότερο δίπλωμα που έχω πάρει στη ζωή μου. Να πω πιο πολύ. Ο Άγιος Νικόλαος πάντα στην γλώσσα σας να σας έχει καλά και να προσέχετε εκεί που πάτε. Έχετε την ευκαιρία να δείτε και να κάνετε και να αποκτήσετε εμπειρίες, να δείτε τόπους, να γνωρίσετε ανθρώπους που άλλοι άνθρωποι εκτός από εσάς δεν έχουν δει ούτε στον ύπνο τους. Λοιπόν, όλα τα καλά, όλα τα καλά σε όλους. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, για την επιτυχία τους και την εισαγωγή τους στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λιμουσών. Με υψηλές βαθμολογίες, με δύσκολες εξετάσεις, με πολλή μελέτη και την ανέβασαν τη σχολή μας τόσο ψηλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Να βρείτε σπουδές. Οι φωνείς που στηρίξατε αυτόν τον αγώνα τους, ένα μεγάλο μπράβο. Δεύτερον, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι τους μάθατε την αγάπη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η Τράπεζα Αιμοδοσίας είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το νησί μας, για τη σχολή μας, για την συνεισφορά στον συνάνθρωπο. Τέλος, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους, να μην τους αναφέρω έναν προς ένα, τις αρχές του νομού μας, τους δύο βουλευτές, τον Υπουργό τον κύριο Μηταράκη για την αδιάλειπτη συνδρομή του στο έργο μας, τον Σάββατο τον Μιχαηλίδη που έχει και εκείνος συνεχές ενδιαφέρον, τον Σεβασμιότατο ο οποίος έχει αγκαλιάσει την ναυτική νεότητα του νομού μας και ειδικά του νησιού μας με την ευχή του και με τις προτροπές του και με το έργο που κάνει. Και τέλος να πω την ιδιαίτερη τιμή σήμερα που η κυβέρνηση, η πολιτεία εκπροσωπείται εδώ από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, τον ένα πολύτιμο ανεκτήμητο συνεργάτη της Δημοτικής μας Αρχής, της Ακαδημίας μας, του νησιού μας, τον Δόκτωρα Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά και από όλους σας που θα σας κουράσω για μισό λεπτό, να εκφράσω την τιμή, τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας, διότι 5 χρόνια που βρίσκεται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με 2 υπουργούς, συνεχίζει, 3 νομίζω, συνεχίζει να είναι τόσο κοντά στη δημοτική μας αρχή στον Σύμβαση. Τώρα αυτά τα έργα που είπε ο διοικητής,
οφείλουμε πάρα πολλά στον Βαγγέλη τον Κυριαζόπουλο, την γραμμή της Λαγκάδας που εξυπηρετούμαστε όλοι, το λιμάνι που έμεινε ένα χρόνο, θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερο, μας βοήθησε πάρα πολύ και γενικά την στήριξη στην ναυτική εκπαίδευση, να το ευχηθώ να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί η ναυτική εκπαίδευση είναι ο κορμός της εμπορικής μας ναυτιλίας. Θα του δώσω μια πλακέτα και συγγνώμη, ευχαριστώ για την κατανόησή σας, κύριε Γενιτέ. Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτύρων για το πρόγραμμα υποτροφιών που πραγματοποιεί τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη αποκλειστικά στους νεοεισαχθέντες σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καλύπτοντας ετησίως έξοδα διαβίωσης για το σύνολο της ακαδημαϊκής ασφίδησης. Καθώς επίσης και τον υπεύθυνο του προγράμματος υποτροφιών, κύριο Αγγελάκη Κωνσταντίνο, για την πρωτοβουλία τους να καλύψουν απαιτούμενο ποσό διεξαγωγής εκδρομής που θα διεξαχθεί κατά το μήνα Ιανουάριο τρέχοντας το επόμενο έτος. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τη Δημοτική Αρχή Μουζών, κύριε Δήμαρχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον ΣΦΟ που πάντοτε είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού, καθώς επίσης και εσάς, σεβασμιότατε, για την πνευματική, ηθική και υλική υποστήριξη και αγάπη προς τους σπουδαστές μας. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει μια μικρή επίδειξη από τους καθηγητές της σχολής μας, τους νέους προσαρμοστές έκτης ραντάρ ΑΡΠΑ, GMDSS και χειρισμού υδρών φορτίου, και θα παρατηθεί και έργο το οποίο ευγενό προσφέρεται για ακόμα μια χρονιά από την αυτοδιοικητική εταιρεία Λιβανός Ελλάς. Ευχαριστούμε την εταιρεία και τους καπιταστρατή Τσουκάρη και Αντώνη Χούλη για την προσφορά τους αυτή. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα με το καλό. Και σαν πρόεδρο